Έχουμε τη χαρά να ξεκινάμε τον τρίτο κύκλο στο σεμινάριο Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας. Το πρώτο μας μάθημα, η πρώτη παρουσίαση, έχει τίτλο «Πλανητικές δυνατότητες σήμερα». Ο τίτλος προέρχεται από το γεγονός ότι στον πλανήτη μας γίνονται πολλές, πάρα πολλές αλλαγές, γιατί υπάρχει η ευλογία να έχει ενωθεί με τα κοσμικά μονοπάτια και οι κοσμικές οντότητες να φτάνουν εδώ, στη Γη. Η μεγάλη κοσμική πύλη είναι ανοιχτή και αλληλενεργός με την ανοιχτή πύλη του ηλιακού μας συστήματος. Με την ανοιχτή πύλη της γήινης πλανητικής μας διάταξης. Με την ανοιχτή πύλη της γήινης αλύσου. Με την ανοιχτή πύλη της γήινης μας σφαίρας. Έτσι, η συλλογική ψυχή του πλανήτη, η συλλογική πλανητική ψυχή του όλου, εξελίσσεται από τα άπειρα δώρα που εισραίουν σε αυτήν. Όλοι μας, μικρόκοσμος και μακρόκοσμος, ρέουμε, κυλάμε, ανακυκλούμαστε δηλαδή, μετασχηματιζόμαστε, μεταμορφωνόμαστε, σύμφωνα με τους θείους νόμους. Ως ομάδα, είμαστε σε επαφή με τη θεία δρόσα πραγματικότητα του πλανήτη μας. Μέσα από τους ζωντανούς, βιωματικούς διαλογισμούς μας. Και μέσα από την ενορατική, τηλεπαθητική, διαρκή κατάσταση, που παράγει μία μεγάλη κατάθεση. Η φλόγα του κοσμικού Αναστάντος Χριστού έχει κατέλθει μέσα στα συμπαντικά βάθη του πλανήτη μας. Αυτή η κοσμική αναστάσιμη φλόγα ενώνει και ενοποιεί. Θα απαντήσουμε στην παρουσίαση αυτή στα εξής ερωτήματα. Πώς προκύπτει το υλικό του σεμιναρίου? Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του τρίτου κύκλου? Τι σημαίνει η φλόγα του Αναστάντος είναι αδιάλειπτος? Ποια η διαφορά του Σαμπαλικού Χριστού και του Αναστάντος Χριστού? Ποιο είναι το ύψιστο βίωμα ενσάρκωσης? Πώς εξελίσσεται η συλλογική πλανητική ψυχή του όλου? Στη μάχη που δίδεται, πώς είμαστε προπύργιο που γεφυρώνει? Είμαστε στο τέλος του πρώτου τέταρτου του 21ου αιώνα και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας για τα πλανητικά γεγονότα στο εσωτερικό κοσμικό επίπεδο και για το βίωμά μας από τη μαθητεία μας στους διδασκάλους της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, στους διδασκάλους της αγάπης σοφίας. Τα μαθήματα αυτά που σας κοινοποιούμε μέσα από τον κύκλο σεμιναρίων Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας είναι εξ ολοκλήρου νέα και στην παρουσίαση
και στην κατάθεση των πληροφοριών που περιέχουν. Στον πρώτο κύκλο, σαν μπάλα, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως πληροφορίες από το κοσμικό πυρ, οι οποίες συμπληρώθηκαν με στοιχεία από τα υπόλοιπα βιβλία του διδασκάλου Θιβετανού, τα οποία γράφτηκαν με τη μεσολάβηση της Αλίκης Μπέιλι. Η Μπέιλι για 30 χρόνια ήταν η ένσαρκη γραμματέας του διδασκάλου Θιβετανού. Άκουγε τις κατευθύνσεις και τις μετέδιδε προς εφαρμογή. Ανταποκρινόντουσαν όσοι ένιωθαν το κάλεσμα από την πνευματική πλανητική ιεραρχία των διδασκάλων της αγάπης σοφίας. Η Μπέιλι ήταν υπεύθυνη για τον κόσμο του περιεχομένου των βιβλίων που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Εσωτερικά δηλαδή, υπεύθυνος για το περιεχόμενο είναι πάντοτε ο διδάσκαλος ο οποίος δίνει το περιεχόμενο. Αλλά στον εξωτερικό κόσμο υπεύθυνος είναι ο μαθητής ο οποίος το μεταφέρει. Τα βιβλία αυτά δόθηκαν στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και μέχρι τώρα γαλουχούν πολλές γενιές ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια μέσα από τον εσωτερισμό. Σήμερα, οργανώνοντας το υλικό με έναν νέο τρόπο, παράγουμε τη γέφυρα. Μεταξύ αυτού που ήδη έχει δοθεί και αυτού που τώρα δίνεται. Η προσέγγιση μας αυτή γίνεται με μεγάλο σεβασμό για την αρχαία σοφία που απανταχού στον πλανήτη βρίσκεται. Μεγάλο σεβασμό και για τους μαθητές που πρωτοπόρησαν από το 1826 μέχρι σήμερα. Τότε ξεκίνησε η νέα παροχή υλικού εκπαιδευτικού και ξεκίνησε τότε γιατί γιονόντουσαν ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε πολλές τότε απελευθερωτικές επαναστάσεις σε επίπεδο κρατών. Σήμερα οι νέες γιώσεις οδηγούν πάλι σε μια απελευθερωτική διαδικασία που είναι η απελευθέρωση του νοητικού ολόκληρης της ανθρωπότητας, για να δουν τα έθνη το φως που γιώνεται. Υπηρετούμε τη γείωση του φωτός. Στον δεύτερο κύκλο του σεμιναρίου «Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας», με τον τίτλο «Σαμπαλική Ιεραρχία», χρησιμοποιήθηκαν πάλι πληροφορίες από το κοσμικό πυρ και τα υπόλοιπα βιβλία του διδασκάλου Θιβετανού. Χρειάστηκε να κατατεθεί πολύ επιπρόσθετη προσωπική έμπνευση, ώστε να μπορέσουν να διαμορφωθούν οι γραμμές απόδοσης της αλήθειας. Θέλω να εξηγήσω ότι η αλήθεια υπάρχει. Δεν μπορεί να διαστρεβλωθεί από κανέναν και από τίποτε. Όμως, στην προσπάθειά μας να την καταστήσουμε εμφανή, να την μορφοποιήσουμε, να την υλοποιήσουμε,
αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τον ανθρώπινο νου μας. Ο ανθρώπινος νους, όπως γνωρίζουμε, έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η συνηθέστερη όμως που χρησιμοποιούμε είναι εκείνη που τόσο ωραία στην θεοσοφία αναφέρεται ότι ο νους είναι ο φωνεύς του πραγματικού. Αυτό οφείλεται στο ότι ο αναλυτικός νους έχει κουτάκια, κουτάκια, κουτάκια και η αλήθεια τεμαχίζεται. Πολλές φορές ξεχνάμε που ανήκει το κάθε κομματάκι και ανακατεύεται η ιεράρχηση των τμήματων της αλήθειας. Επίσης όμως έχουμε και το συναίσθημα. Αυτός ο οποίος προσλαμβάνει κάποια όψη της αλήθειας, πολλές φορές εξαιτίας της συναισθηματικής του κατάστασης, αλλοιώνει το περιεχόμενο. Στην εικόνα που διαλέξαμε για να συμπληρώσουμε ενοιολογικά αυτό που λέμε, θέλω να προσέξουμε ότι στο κάτω μέρος της εικόνας λέει «αυτή είναι η αλήθεια». Και επάνω, δεξιά και αριστερά, λέει «είναι η αλήθεια, είναι το αληθοφανές, είναι αυτό το οποίο φαίνεται αληθές». Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν κάτι το βλέπουμε στην προοπτική του ή από μια του όψη, αυτό φαίνεται διαφορετικό. Δεν πρέπει λοιπόν να εγκλωβιζόμαστε στις επιμέρους αλήθειες. Πρέπει τώρα που ζούμε την σύνθεση να δεχτούμε, να ρευστοποιηθούν από το νου μας εκείνα τα οποία θεωρούμε ως απολύτως δεδομένα και ότι τα κατέχουμε, γιατί ίσως επειδή αποτελούν ένα τμήμα, εάν δεχθούμε να ακούσουμε και τα άλλα τμήματα, τότε να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη. Το πώς αυτές οι γραμμές της αλήθειας θα συλληφθούν, δηλαδή θα παραλυφθούν μέσα από το μηχανισμό που ανθρωπίνως έχουμε και θα δοθούν προς τα έξω, δια του λόγου ή δια της εικόνας ή με οποιαδήποτε μορφή ήχου, οποιαδήποτε μορφή υλοποίησης, είναι μια πολύ ειδική διαδικασία. Αυτή η ειδική διαδικασία απαιτεί μεγάλη ευθυγράμμιση με τις εκπαιδευτικές γραμμές που η πλανητική πνευματική ιεραρχία έχει αποφασίσει. Για την σύλληψη απαιτείται ενορατική ευθυγράμμιση. Τον όρο ευθυγράμμιση τον γνωρίζουμε από τους διαλογισμούς. Λέμε ότι τα σώματά μας πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τρόπο που να αποδίδουν μία ενιαία γραμμή μέσα στην οποία ο κραδασμός θα έρθει να διαχυθεί και ομοιόμορφα να τα διαπεράσει, ώστε να συντονιστούν.
Η ενορατική ευθυγράμμιση σημαίνει ότι υπάρχει ιδιότητα της ενόρασης που είναι διαφορετική από την νοητική σύλληψη και είναι ιδιότητα της ψυχής. Για την απόδοση αυτού που ενορατικά παραλήφθηκε, απαιτείται κατανόηση και απαιτείται νοητική γύρωση. Το να συλλάβουμε κάτι δεν σημαίνει ότι το έχουμε κατανοήσει. Η κατανόηση προέρχεται από το βαθμό συνείδησης που έχουμε και από την δυνατότητα να βρεθούμε κοντά σε πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο αυτού που συλλάβαμε. Το να το γιώσουμε μετά νοητικά σημαίνει ότι το δικό μας νοητικό θα μπορέσει να παραλάβει αυτήν την σύλληψη και να την μετατρέψει σε κάτι που μπορεί να αποδοθεί ορθά στο νοητικό πεδίο. Από το ενορατικό πεδίο να έρθει στο νοητικό πεδίο. Εδώ είναι που ο βαθμός κατανόησης παίζει μεγάλο ρόλο στο εάν θα μείνει αυτό που συλλάβαμε όρθιο ή θα το αναποδογυρίσουμε ή θα το εμφανίσουμε πολύ διαφορετικό. Η όλη διαδικασία από τις σημειώσεις μέχρι στη δημιουργία του σεμιναρίου και μετά η παρουσίασή του και η ανάρτησή του που ακολουθεί στο ίντερνετ είναι ένα μικρό θαύμα για το οποίο απαιτείται η ομάδα να βάλει τα δυνατά της προς πάσα κατεύθυνση. Εργαζόμαστε όλοι μαζί με κατάθεση του χρόνου μας, της ενέργειάς μας και πάνω απ' όλα της καρδιάς μας. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Στον τρίτο κύκλο, Σαμπαλικός Χριστός, χρησιμοποιούνται πληροφορίες από τις ίδιες πηγές και με τον ίδιο τρόπο για να αποτελέσουν τη βάση της παρουσίασης. Έτσι επιτυγχάνεται η γεφύρωση με τα προηγούμενα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του τρίτου κύκλου είναι ότι δεν έχει προηγούμενο. Όλα είναι νέα. Τώρα συμβαίνουν. Οι πλανητικές, εσωτερικές, κοσμικές συνθήκες καθημερινά διαφοροποιούνται. Αυτές τις πλανητικές, εσωτερικές, κοσμικές συνθήκες που συνεχώς διαφοροποιούνται, τις παρακολουθούμε με τους ομαδικούς διαλογισμούς μας και τις ενορατικές λήψεις και τις καταγράφουμε. Οι καταγραφές θα κυκλοφορήσουν ως βιβλία, για παράδειγμα μια βασική σειρά που ονομάζεται «Αναστάς Χριστός, το χρονικό της παρουσίας». Όλο αυτό που συνέβη το 2016 έχει καταγραφεί και θα παρουσιαστεί με τον τίτλο «Διαμάντι». Αυτό που συνέβη το 2017 θα παρουσιαστεί με τον τίτλο «Επανεμφάνιση». Αυτό που συνέβη το 2018 θα είναι υπό τον τίτλο «Άδης».
Αυτό που συνέβη το 2019 είναι υπό τον τίτλο «Από αέρος». Και αυτό που συμβαίνει τώρα το 2020 θα δούμε τι τίτλο θα έχει. Όταν λέμε διαμάντι, εννοούμε την καρδιά. Όταν λέμε επανεμφάνιση, μιλάμε για την επανεμφάνιση του Χριστού. Όταν μιλάμε για τον Άδη, μιλάμε για εκείνα τα πεδία της γης, όπου ο Χριστός επανεμφανισμένος στη γη κατέρχεται για να καταλύσει τους χώρους. Και όταν λέμε «από αέρος», αναφερόμαστε στη νέα ιεραρχία, την αέρινη ιεραρχία. Δείγμα αυτών των καταγραφών είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν από ομαδικούς διαλογισμούς του 2018. Από το χρονικό του 2018 έχω επιλέξει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. 19 Απριλίου 2018, σε διαλογισμό πριν το Βεζάκ, ο Χριστός και ο Βούδας, ο Βούδας και ο Χριστός, ενεργοποίησαν σαμπαλικές πολικότητες, με τις οποίες ο Βούδας άνοιξε τον χρυσό θόλο κάτω μέσα στη γη και ενεργοποίησε ενέργειες από το ιερό του χρυσού θόλου. Υπήρξε κοσμική πλανητική αλλαγή. Απριλίου 26, 2018. Μέσω του καναλιού του Αναστάντος Χριστού επικαιροποιήθηκε η υπόσταση κωδική των ατομικών μας καναλιών. Γιατί χρησιμοποιώ τον όρο «επικαιροποιήθηκε»? Επειδή ενώ ως δεδομένο προϋπήρχε μέσα στη μορφή, τώρα, λόγω της παρουσίας νέων πολύ δυνατών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, συμπληρώνεται, ενεργοποιείται, εξελίσσεται. 30 Απριλίου 2018. Επικαιροποιήθηκε η πλανητική υπόσταση και οι κοσμικές της πλατφόρμες για τις μεγάλες πνευματικές οντότητες στη γη. Μαΐου 3, 2018. Περιεγράφει το πώς σήμερα η οντότητα της ανθρωπότητας υποδέχεται τις αλλαγές. Μαΐου 7, 2018. Στα κύτταρα, ο άνθρακας γίνεται διαμάντι που περιλαμβάνει ολόκληρο το σύμπαν. Μαΐου 2018. Από χρηστικός κραδασμός γινόμαστε βάτη συμπαντικών φώτων.
μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την πηγή προέλευσής μας στο ηλιακό σύστημα. Μαΐου 24, 2018. Γενική δαρμική αναβάθμιση. Επειδή συνδέθηκε μέσα μας η ενέργεια του Αναστάντος Χριστού με την ενέργεια της καρδιάς του ηλιακού λόγου. Μαΐου 28, 2018. Εκφωνήσαμε νέο μάντραμ, γιώνοντας τιμό φλόγα στο έργο των τριγώνων. Παρατηρήθηκε βασική διαφορά στην ταχύτητα δράσης των οριζόντιων πλανητικών δικτύων κεραίων, δικτύων αξώνων, δικτύων ριζών. Μαΐου 31, 2018. Από την Πανσέλινο των Διδύμων, που έχουμε τον άθλο «Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων» και τα οποία εδώ στην εικόνα, για να τα αποδώσουμε, έχουμε πάρει έναν δορυφόρο του Δία. Οι ενέργειες του σύμπαντος είναι διαρκώς παρούσες στους διαλογισμούς μας και ο μικρό κοσμός μας συντονίζεται. Ιουνίου 21, 2018. Στην εικόνα βλέπετε κάτω τη σαμπάλα με τις γαλάζιες ενέργειες. Ψηλά βλέπετε τον μαύρο ήλιο, τον κεντρικό πνευματικό ήλιο. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζουμε το συστημικό σαμπαλικό κανάλι. Μαύρο κανάλι, εξαιτίας των πνευματικών μαύρων ενεργειών του κεντρικού πνευματικού ήλιου, που όμως το κέντρο του έχει λευκές ενέργειες. Εξού και η διαβάθμιση την οποία κάναμε για την απόδοσή του. Ξεκίνησε η απευθείας διάχυση ενεργειών από τον κεντρικό πνευματικό ήλιο μέσα από συστημικό σαμπαλικό κανάλι που φτάνει στην πλανητική μας σαμπάλα και τις κατασταλάζει. Πλανητικά παραλαμβάνουμε και δραστηριοποιούμαστε μέσα από το ευθύ κανάλι. Το κανάλι που μας συνδέει με τον κεντρικό πνευματικό ήλιο. Στη μαθητεία στη νέα εποχή, στον δεύτερο τόμο, ο διδάσκαλος Τιβετανός αναφέρει ότι το 1825 ξεκίνησε η διάχυση στον κόσμο της χριστικής συνείδησης του Πνεύματος της Αγάπης και ότι στον επόμενο κύκλο, που όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι τώρα, οι μαθητές της πρώτης ακτίνας θα χρησιμοποιούν τον απευθείας αγωγό της θέλησης,
χωρίς να χρησιμοποιούν την καταστρεπτική της όψη. Χωρίς να χρησιμοποιούν την καταστρεπτική όψη της θέλησης. Να μην ξεχνάμε ότι η καταστρεπτική όψη μας έφερε τους παγκοσμίους πολέμους του 20ου αιώνα. Βλέπουμε στην εικόνα το ευθύ κανάλι, ψηλά ο μαύρος ήλιος, κάτω η γη και ενδιάμεσα το ηλιακό σύστημα. Σήμερα λοιπόν λέμε ότι στις 21 Ιουνίου του 2018 ξεκίνησε η απευθείας διάχυση ενεργειών από τον κεντρικό πνευματικό ήλιο μέσα από συστημικό σαμπαλικό κανάλι στο ευθύ πλανητικό σαμπαλικό κανάλι. Βλέπουμε την ευθυγράμμιση, την κοσμική, συστημική και πλανητική. Εμείς, στα ατομικά μας κανάλια του Αναστάντος Χριστού, συνεχίσαμε να μπολιαζόμαστε στον μικρό κοσμό μας με εθέρες του Αναστάντος. Σημαίνει ότι μέσα σε όλα τα σώματά μας, σε όλες τις ομόκεντρες σφαίρες των φορέων μας, παραλαμβάναμε εθέρες του Αναστάντος, κάναμε καθάρσεις δικές μας και αντικαταστάσεις. Δηλαδή, στον απελευθερωθέντα χώρο μετά τις καθάρσεις, τοποθετούσαμε τις ενέργειες του Αναστάντος. Στις 12 Ιουλίου του 2018 αναλύθηκε ο διαφορετικός τρόπος σύνδεσης του ομαδικού καναλιού. Προς βορρά, η κεραία μας πλέον ήταν στην πλατφόρμα του Αναστάντος Χριστού, που στην εικόνα βλέπετε πώς φτιάξαμε την πλατφόρμα και την ορίσαμε εκεί στο Βόρειο Πόλο του καναλιού μας, του ομαδικού. Και στο νότο, οι ομαδικές μας ρίζες είναι στην Ιερή Γη. Δηλαδή, πέρα από διαστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε. Η πλατφόρμα του Αναστάντος συνδέθηκε με την πλατφόρμα του Μεγάλου Καναλιού. Το Μεγάλο Κανάλι είναι ένας όρος που χρησιμοποιούσαμε στους διαλογισμούς μας και ακόμα φυσικά τον χρησιμοποιούμε, που αναφέρεται σε μία σύνθεση ενεργειών της Μεγάλης Άρκτου και του Σιρίου, που η ομάδα είχε επιτύχει πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Αυγούστου 2018, ταυτιζόμαστε με τον σαμπαλικό Αναστάντα Χριστό στην τριπλή του θέση. Πάνω, μέσα και κάτω από τη σαμπάλα. Για να αποδώσουμε αυτήν την τριπλή θέση, χρησιμοποιήσαμε το σύμβολο που επιλέξαμε για την πλατφόρμα του Αναστάντος Χριστού στις τρεις θέσεις. Και επιστρέφοντας μαζί με τους άλλους πλανητικούς εργάτες, στα άσραμ στα οποία ανήκαμε,
κάνουμε κατάθεση της ταύτισης. Στην εικόνα βλέπουμε έναν τρόπο που βρήκαμε να αποδώσουμε τα άσραμ, στα οποία επιστρέψαμε. Θέλω στην εικόνα αυτή να προσέξετε ότι κάθε άσραμ έχει τον δικό του πυρήνα, τον δικό του λωτό, την δική του δίνη δυνάμεων, που αποδίδεται με το ίδιο χρώμα, γιατί είναι η ακτινική του διάσταση. Λέμε λοιπόν ότι κάνοντας κατάθεση αυτού με το οποίο ταυτιστήκαμε, επήλθαν ουσιαστικές δυναμικές αλλαγές στην ιεραρχία. Και η ιεραρχία καθίσταται ένα όλον, δηλαδή επήλθε σύνθεση. Πώς αποδίδουμε στην εικόνα αυτή τη σύνθεση? Η λωτή των άσραμ, ο πυρήνας τους, αντικαθίσταται από τον πυρήνα του Αναστάντος Χριστού. Κατά συνέπεια, όλα τα άσραμ φέρουν τον ίδιο πυρήνα. Αν φέρουμε όλοι τον ίδιο πυρήνα, σημαίνει ότι όλοι ενοποιούμαστε σε ένα όλον. Αυτές οι δυναμικές αλλαγές που επήλθαν στην ιεραρχία, επήλθαν και μέσα στο φυσικό μας σώμα, το οποίο καθίσταται πλέον ένα όλον. Πώς αποδίδουμε στην εικόνα το γεγονός αυτό? Έχουμε τον άνθρωπο με τους φορείς του, ομόκεντρες σφαίρες, τις άβρες των φορέων του και μέσα στα ενεργειακά του κέντρα τοποθετείται ο πυρήνας του Αναστάντος Χριστού. Σημαίνει ότι όλα τα κέντρα μας φέρουν τον Αναστάντα Χριστό στο κέντρο τους και άρα μπορούν να ομογενοποιηθούν, μπορούν να γίνουν ένα όλον. Στις 13 Αυγούστου 2018, ο Αναστάς Χριστός γεώθηκε από τη Σαμπάλα μέχρι τον Άδη. Οριζόντιες γραμμές και κληρονομικές γραμμές θεραπεύτηκαν. Ο πλανητικός χώρος ενοποιήθηκε. Οι μορφές έγιναν φώτα. Από τον πυρήνα μας ο Αναστάς Χριστός εξέρχεται. Τι σημαίνει εξέρχεται? Σημαίνει ότι δια της παρουσίας μας στους χώρους της βαρέας ύλης, όπου βρισκόμαστε ενσώματοι, μπορεί και περνάει δια της ακτινοβολίας του, διότι τον φέρουμε. Τον εισάγουμε μέσα σε αυτήν την βαρικραδασμική ύλη. Και από τη στιγμή που έχουμε ενσωματώσει, μπορεί δια της ακτινοβολίας του να διέλθει και στο περιβάλλον. Ως συνέπεια των συμπαντικών ενεργειών που ο Βούδας διάνοιξε και απελευθέρωσε από τις βάσεις, τις πλανητικές, στις 19 Απριλίου του 2018
και της παρουσίας στον Άδη του Αναστάντος στις 13 Αυγούστου του 2018, ο Σανάτ Κουμάρα, που είναι ο εντεταλμένος πλανητικός μας λόγος, τον βλέπετε στην εικόνα στο κάτω μέρος, παρουσιάζει τα δεδομένα στον κοσμικό λόγο. Παρουσιάζει τα δεδομένα τα πλανητικά στον κοσμικό λόγο. Πώς αποδίδουμε αυτήν την παρουσίαση? Με την πλατφόρμα του Αναστάντος Χριστού. Την τριπλή πλατφόρμα. Σαμπάλα, Ιεραρχία, Ανθρωπότητα. Από τη στιγμή αυτή αρχίζουν κοσμικές ενσταλάξεις. Σημαίνει ότι πήρε την άδεια από τον κοσμικό λόγο. Σημαίνει ότι ο κοσμικός λόγος έδωσε την άδεια να αρχίσουν οι κοσμικές ενσταλάξεις. Οι κοσμικές ενσταλάξεις έγιναν στα πλανητικά κέντρα και στους ατομικούς μας μικρόκοσμους. Κατά συνέπεια υπήρξαν διευρύνσεις και συνθέσεις και μακροκοσμικές και μικροκοσμικές. Στις 20 Αυγούστου του 2018, στον ομαδικό μας διαλογισμό, περιεγράφει η κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν πολικότητες. Πώς γίνεται να μην υπάρχουν πολικότητες? Επειδή η κεντρική πνευματική ζωή τις έχει ενοποιήσει. Τις συνέθεσε και τις ενοποίησε. Σημαίνει ότι το πνεύμα της σύνθεσης σε ενάργεια διαπερνά τα πολλά και τα χρησιμοποιεί για να εκδηλωθεί. Τι σημαίνει σε ενάργεια? Σημαίνει σε ενεργό έργο. Το πνεύμα της σύνθεσης σε ενεργό έργο διαπερνά τα πολλά και τα χρησιμοποιεί για να εκδηλωθεί. Αυτό, δηλαδή το πέρασμα του πνεύματος της σύνθεσης μέσα στα πλανητικά κέντρα, μέσα στη Σαμπάλα, μέσα στην Ιεραρχία, μέσα στην Ανθρωπότητα, μέσα στο μικρό κοσμό μας, γίνεται εφικτό επειδή υπάρχει παρουσία σε όλα αυτά του Αναστάντος Χριστού. Χάρη της παρουσίας του μέσα μας, ο μικρό κοσμός μας μπορεί να παραλάβει, μπορεί να συνθέσει. Και μπορεί να αφήσει να εξέλθει από αυτόν το πνεύμα της σύνθεσης στα στοιχειακά βασίλεια, δηλαδή βαθύτερα στην ύλη. Στην εικόνα έχουμε τα σύμβολα με τα οποία αποδίδουμε τη Σαμπάλα, την Ιεραρχία, την Ανθρωπότητα, το μικρό κοσμό μας, εμάς σε κατάσταση διαλογισμού και παραλαβής. 3 Σεπτεμβρίου 2018 άρχισε η κατασκευή υπέρδομης πάνω από το κεφάλι μας.
όπου κατά συνέπεια όποτε βλέπουμε αυτήν την εικόνα που επιλέξαμε για τα τρία πλανητικά συμπλεκόμενα κέντρα, θα ξέρετε ότι αναφερόμαστε σε αυτό. Η σαμπαλική ενέργεια διεισδύει στη χρυσή μας κεραία, δίνοντάς της πλατινένιες ίνες. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται σύνδεση, γίνεται επαφή, γίνεται μεταφορά ποιοτήτων, δυνάμεων και ότι μέσα από αυτήν την πλατινένια ίνα είμαστε σε θέση να ενεργοποιούμαστε σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε σε θέση να κάνουμε επαφή και να επικοινωνούμε με αυτό το επίπεδο. Και το επίπεδο αυτό μπορεί να κάνει το ίδιο μέσα μας. Δηλαδή, να έρχεται σε επαφή με μας και το μικρό κοσμό μας. Με μας και διαμέσου ημών με το περιβάλλον μας. Άραγε έχουμε να φοβηθούμε από τη δυναμική της κεραίας μας ως μονάδας, όταν λέμε ότι όλο αυτό έρχεται να συνδεθεί μαζί μας και να μας διαπεράσει. Όχι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε το παραμικρό από αυτό, επειδή από κάτω, μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό μας πεδίο, ανέρχεται ιερή ηλεκτρική ενέργεια και μας διατρέχει. Αυτή η ιερή ενέργεια, η ανερχόμενη, κάνει απόσβεση του δυναμικού που κατέρχεται. Και έτσι, ηλεκτρομαγνητικά, ισορροπούμε. Μας ζητείται ο οραματισμός και η αποδοχή του ως εάν. Ως εάν παραλαμβάνουμε αυτήν την τριπλή ενέργεια, ως εάν παραλαμβάνουμε αυτήν την ιερή ηλεκτρική ενέργεια. Από πάνω και από κάτω. Πώς φτάσαμε σε αυτές τις καταγραφές, οι οποίες μέχρι και σήμερα συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Και θα συνεχίζονται γιατί η μεγάλη κοσμική πύλη παραμένει ανοιχτή και αλληλενεργός. Με την ανοιχτή πύλη του ηλιακού μας συστήματος. Με την ανοιχτή πύλη της γήινης πλανητικής μας αλύσου. Της γήινης πλανητικής μας διάταξης και αλύσου και σφαίρας. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Για να αποδώσουμε αυτή την έννοια, χρησιμοποιούμε τρεις εικόνες. Μία του υπεδάφους, μία της επιφάνειας της γης και μία του ουρανού της γης. Είναι τρεις διαστάσεις οι οποίες ενοποιούνται. Ακόμη και στο φυσικό, ο άνθρωπος τα έχει καταφέρει. Τα εσωτερικά πεδία περιλαμβάνουν πολύ περισσότερες διαστάσεις φυσικά, αλλά έτσι αντιλαμβανόμαστε και αυτό το οποίο σήμερα κάνουμε.
αυτή την ενοποίηση μέσω αυτής της διαδρομής. Από τα βάθη του πλανήτη μέχρι τα κοσμικά ύψη του πλανήτη πρέπει να γίνει η καταγραφή της δυνατότητας της διαδρομής της μίας κεντρικής λεωφόρου. Στην εικόνα, μέσα στο κανάλι, που αντιπροσωπεύει αυτήν την μία κοσμική λεωφόρο, έχουμε τον Αναστάντα Χριστό ως συνδετικό κρίκο του ύψους και του βάθους, το οποίο συμβολικά καταγράφουμε μέσω της πλατφόρμας του Αναστάντος που έχουμε επιλέξει σαν σύμβολο. Και πρέπει να καταγράψουμε τον ενοποιητή, εκείνον δηλαδή που ενοποιεί. Είμαστε από το σύμπαν εκεί βαθιά μέσα στη γη, μέσα από το σύμπαν που είμαστε, στο σύμπαν εκεί ψηλά. Ένα τριπλό σύμπαν και όμως ένα ενιαίο σύμπαν. Επιλέξαμε τον Ιερό Θόλο μέσα στη γη, τον διαλογιζόμενο άνθρωπο, τον ενοποιητή, και το σύμπαν ψηλά. Σύμπαν ψηλά, σύμπαν βαθιά και σύμπαν μέσα μας. Είπαμε ότι η φλόγα του Αναστάντος Χριστού έχει κατέλθει μέσα στα συμπαντικά βάθη του πλανήτη. Η παρουσία της εκεί ενώνει και ενοποιεί αυτά τα πλανητικά βάθη, που πλέον είναι συμπαντικά. Περνά μέσα από τον Άδη, τον οποίο άνοιξε αναστάσιμα. Διέρχεται το κανάλι του Αναστάντος Χριστού που είμαστε, και ανεβαίνει μέσα στο ευθύ κανάλι που συνεχίζει. Γνωρίζουμε την έννοια της αδιαλείπτου προσευχής, δηλαδή εκείνης της προσευχής που δεν σταματά ποτέ, καθώς το κυταρικό μας σώμα την εκτελεί ασταμάτητα. Έτσι, η φλόγα του Αναστάντος είναι αδιάλειπτος. Από το σύμπαν εκεί βαθιά στον πλανήτη, μέσα από την κυταρική μας δομή, μέχρι το σύμπαν εκεί ψηλά. Η φλόγα του Αναστάντος Χριστού συμπεριλαμβάνει την κυταρική μας υπόσταση και εργάζεται δι' αυτής. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην κυταρική μας δομή ανέρχεται ως πνεύμα, ως ουσία, ως σωματική αντιπροσωπεία, ως η υπογραφή του ένσαρκου τμήματος.
εγγεγραμμένο στη φλόγα του Αναστάντος, μεταφέρεται από ολόκληρο το σύμπλεγμα των οντοτήτων που οργανώνουν, συμπληρώνουν και παράγουν μαζί μας το πνευματικό μας υγιεινό κανάλι. Από εκεί ψηλά, μέχρι εδώ βαθιά, είμαστε ενιαίοι και υπονέα συγκρότηση. Είμαστε υπεύθυνοι για τα ατομικά, αζραμικά μας κανάλια και για την παρουσία της φλόγας του Αναστάντος εντός μας, εντός των καναλιών μας. Είδαμε την διαδρομή της μιας κεντρικής λεωφόρου και τα σημεία επαφών, κουμπωμάτων. Η σωματική και εθεροφυσική μας κεφαλή αντιστοιχεί στον φυσικό ήλιο και διαθέτει ασημή κεραία. Είναι η γνωστή ασημή χορδή που ζωοποιεί το φυσικό μας σώμα κατά την ενσάρκωσή μας και αφαιρείται ή αποσύρεται κατά τον σωματικό μας θάνατο. Το ασημή αντιστοιχεί στην σεληνιακή υπόσταση. Η κεφαλή της προσωπικότητάς μας ως νοητική μονάδα αντιστοιχεί στον υποκειμενικό ήλιο ή, όπως τον λέμε, αντιστοιχεί στην καρδιά του ήλιου ή απλώς ήλιο και διαθέτει χρυσή κεραία, το χρυσό της καρδιάς του ήλιου. Είναι η γνωστή χρυσή κεραία του ατομικού μας καναλιού στις διεργασίες της ψυχής μας επί της προσωπικότητάς μας. Αυτές οι διεργασίες των ενεργειών της ψυχής επί των ενεργειών της προσωπικότητας φέρουν εσωτερική αυτογνωσία και ψυχική κυριαρχία. Το ανώτατο τμήμα των καναλιών μας μπορεί να ονοματιστεί ως σαμπαλική περιοχή. Και για να την υποδείξουμε στο ατομικό μας κανάλι της εικόνας, έχουμε ψηλά το σαμπαλικό σύμβολο το οποίο χρησιμοποιούμε. Η χρυσή μας κεραία στη σαμπαλική περιοχή βρίσκει ενέργειες που την ξεπερνούν. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να την υποστηρίξουν για να αναβαθμιστεί και να έχει περαιτέρω πρόοδο. Είναι σαφές ότι για να μπορεί η κεραία μας να φτάσει στη σαμπάλα, έχει προηγουμένως υποδεχτεί ενεργειακή υποστήριξη. Αυτό πάντα σημαίνει ότι οντότητες παρέχουν τα ηλεκτρομαγνητικά τους πεδία
και εργάζονται, συμμετέχουν στη ζωή των κρίκων, των κόμβων, που διαρκώς κατασκευάζονται για τις αναβαθμίσεις. Στους διαλογισμούς μας, τους ομαδικούς, όταν η περιοχή αυτή, η Σαμπαλική, έγινε κάπως απτή, υπήρχε σύνδεση, υπήρχε υποστήριξη από τις ενέργειες του Αναστάντος Χριστού. Έτσι περάσαμε από το ατομικό ασραμικό κανάλι, δηλαδή το ατομικό μας κανάλι το οποίο δομήσαμε σε ενοποίηση με το άσραμ στο οποίο ο καθένας ανήκει, στο κανάλι του Αναστάντος Χριστού. Όπως ενωθήκαμε με τον διδάσκαλό μας εσωτερικά, όπως αυτή η ένωση με τον διδάσκαλο μας έφερε την ένωση με το άσραμ, της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, όπως σταδιακά από το άσραμ αντιληφθήκαμε την ιεραρχία ως ολότητα και συνδεθήκαμε και με αυτό το εύρος, το ιεραρχικό, συνδεθήκαμε με τον Αναστάντα Χριστό και η σύνδεσή μας μας επέτρεψε να έχουμε σαμπαλική σύνδεση και υποδοχή των σαμπαλικών ενεργειών εντός μας. Έτσι το κανάλι μας, το ατομικό, ασραμικό, μπορεί να γίνει σαμπαλικό ατομικό κανάλι. Εξαιτίας, επαναλαμβάνω, της παρουσίας του Αναστάντος Χριστού, που είναι ο ενοποιητής και δια του οποίου παράγονται οι κρίκοι, οι κόμβοι για την ένωση και την σταθεροποίηση αυτής της ευθυγράμμισης και αυτού του συντονισμού. Με τον τρόπο αυτό εργαστήκαμε στην πλατφόρμα του Αναστάντος, πάνω από τα άσραμ της ιεραρχίας, όπως βλέπετε και στην εικόνα, με το σύμβολο των άσραμ και από πάνω η πλατφόρμα και πιο πάνω η σαμπάλα.